ο ανάπηρος πολέμου του αλβανικού έπους, συνταγματάρχης Γκίκας Τρύπος, είναι ο άνθρωπος που αν και χωρίς πόδια, πάντα άνοιγε τις παρελάσεις, ορθός, ορθότατος, παρήλαυνε ρυθμικά. Θα τον θυμάστε οι περισσότεροι. Δεν είναι δυνατόν να μην σας προκαλούσε δέος. Τον θυμάμαι από το δημοτικό. Παρακολουθούσα στην τηλεόραση και κάθε χρόνο τον θυμόμουν πρώτον. Ήθελα να τον ξαναδώ. Και με παρόπρινση, συγκίνηση και των γονέων. Είδες, έλεγε ο πατέρας που είχε πολεμήσει Γράμμο Βίτσι ως στρατιώτης 3 χρόνια. Με την κουβέρτα στο χιόνι κοιμόμασταν και άλλα ανατριχιαστικά περιέγραφη. Ο Γκίκας Τρύπος πέθανε το 2012. Αυτόν τον ήρωα δεν τον ξέρει κανείς σήμερα στην Ελλάδα. Όσους ρώτησα σήμερα γιατί οι σημαντικοί άνθρωποι φεύγουν σιωπηλοί, λέει και το Twitter που βρήκα την φωτό του. Αλλά εγώ τον θυμάμαι κάθε φορά. Κάτι πρέπει να υπάρξει στη μνήμη αυτού του ήρωα που έβρισκε, υπεράνθρωπον σθένος, που αντοχή και παρήλαυνε, χωρίς καθόλου πέλματα, χωρίς. Μόνον το πέταγμα ψυχής του τον συγκρατούσε στην καθημαγμένη γη που ρηγούσε και εκείνη στο πέρασμά του. Ταυτότητες δεν είχαν οι ήρωες. Τίποτα δεν είχαν, το γνωρίζετε. Ψυχία κατανίκητη από νέκταρα Θανασίας είχαν. Νίκος Ράλης, εκμητρός, εξάδελφος της πρώτος, ζούσε με όλα τα δάχτυλα των ποδιών του κομμένα από κρυοπαγήματα. Ιωάννης Καράμπελας έπεσε εκεί. Δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς. Το κυοφορούμενο παιδί του σήμερα είναι πια 80 ετών. Δεν έμαθε τι απέγινε. Οι νεφέλες των νεκρών ηρώων του 40 έρχονται και μαγγίζουν. Έρχονται και ζητούν ησυχία. Ανάπαυση ψυχών τους, αφού ούτε τα οστά τους δεν καλύφθηκαν με μάνα γη. Ήρθαν και στις εξέδρες επισήμων στις 23 Μάρτη, η μέρα της πρώτης απελευθερωθήσας πόλης της Ελλάδος, της Καλαμάτας, που στάθηκα με δέος στο μεγαλείο τους, γιατί αυτοί εξαγνίστηκαν. Ήμουν ανάμεσα στους επισήμους ως πρώτη υποψήφια βουλευτής λαός τότε. Ήρθαν και στις εκατοντάδες σημαίες σχολείων εκατέρωθέν μου που σχημάτιζαν έξω από το ναό Αγίου Αποστόλων της Καλαμάτας που έγινε η ορκομοσία από Ολοκοτρώνη και άλλους, σχημάτιζαν αψίδες περιμένοντας να διαβούν εμπροσθέν μας. Χάιδεψαν το κεφάλι μου ως να διαβώ να περάσω μέσα από τα εκατοντάδες σχολεία των σημεών τους, ξαναλέω, που σχημάτιζαν τις αψίδες αυτές. Με τρεμάμενο το γόνι κατάφερα πριν λιποθυμίσω να λάβω θέση. Τιμή μεγάλη. Δεν άντεξα μετέπειτα της παρελάσεως και το βροντοφώναξα. Σ' όλα τα μέσα ενημέρωση, τα τοπικά και άλλα που συναθρίστηκαν να μας πάρουν μια δήλωση. Στην Καλαμάτα ήταν 2007 και τράπηκαν όλοι σε φυγή. Άνδρες, πολιτικοί που ευρίσκοντο σημά μου και σήμερα και νυν και τέως ανώτατα αξιώματα. Η έρευνά μου ήταν ενδελεχή στο 2001. Έγραφα στο φύλλο 3 και 4 Οκτώου του 2002 ότι πλήστη νεκρών ηρώων μας ευρίσκονται όπως θα μένει κάτω από τα γήπεδα στο Δέλβινο και στους Αγίους 40. Μπάλα έπαιζαν τα οστά τους. Ταυτότητα εκτός κάποιων αξιωματικών κανείς δεν διέθετε. Ως το 1971, στις 6/5 του 1971, μετά την αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων, νεοέλληνες τους αγνοούσαν. Έχει χαθεί το έντυπο της έρευνάς μου,
από το αρχείο μου και από το σταθμό που δεν ήθελα να το δώσουν, του κυρίου Καρατζαφέρη. Ήταν εμπεριστατωμένη, δε δημοσιευμένη από 9 κρατικές υπηρεσίες Ελλάδας και Αλβανίας. 81 χρόνια πλέον.